Ο Βασίλης Βρούτσης, λοιπόν, επικεφαλής της παράταξης Πολίτες για τα νησιά μας, δημοτικός σύμβουλος, είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Κύριε Βρούτση, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας, στην Άξο, στις μικρές κλάδες όπου μας ακούν. Έχουμε δημοτικό συμβούλιο, λοιπόν, σήμερα και μάλιστα με 26 θέματα. 26 Μπόλικο θέματα. Πράγμα. Μπόλικο πράγμα. Και, όταν δεν υπάρχει προϋπολογισμός, όλα πρέπει να μαζεύονται σε πολλές θα έχει εκτός ημερησίας διάταξη ως συνήθως. Μπορεί να υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω. Τελευταία στιγμή οπότε ποιος ξέρει και πόσες ώρες θα μας πάρει σήμερα η συνεδρίαση. Προχθές λάβαμε ένα δελτίο τύπου από εσάς που αφορούσε στο κοινωνικό παντοπολείο. Μιλήσαμε βέβαια με το μέλος της Επιτροπής που ανοίξει την παράταξη σας, τον κύριο Μπαλτογιάννη. Μας είπε τι ακριβώς συνέβη. Όμως υπήρξε και μία πρόσκληση μέσα σε αυτή την ανακοίνωση προς τους πολίτες, προς τον κόσμο, να έρθουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε σκοπό να το θέσετε, φαντάζομαι, εσείς αυτό το θέμα. Έχουμε σκοπό ημερησίας. Να το θέσουμε προημερησίας διατάξεως. Να πούμε το θέμα του κοινωνικού παντοπολείου και την μείωση του προϋπολογισμού. Και τη μείωση του προϋπολογισμού ακριβώς. Και μόνο το γεγονός ότι σε τέτοιες μέρες τις οποίες ζούμε και αν για κάποιους δεν είναι το ίδιο, για κάποιους άλλους οι μέρες αυτές γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται. Βέβαια. Η μείωση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια πραγματική μείωση η οποία θα μειώσει τα τρόφιμα τα οποία θα παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη στην Άξο, αλλά είναι και, θα έλεγα, ένας συμβολισμός της πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει αυτή η Δημοτική Αρχή. Ναι. Είναι μια μείωση της τάξης, όπως είπαμε, του 30%, η οποία, αν αναλογιστεί όμως κανείς και την αύξηση του ΦΠΑ, πάμε σε πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Ναι, ναι. Γιατί τα τρόφιμα που θα μπορούν να αγοραστούν με αυτές τις 60.000 είναι πολύ λιγότερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΦΠΑ έχει πάει στο 24%. Βέβαια. Είναι μαζί με ΦΠΑ 60.000. Ναι, αυτά είναι τα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρήματα υπάρχει και ο ΦΠΑ, ο οποίος αναλογίζει στα τρόφιμα τα οποία θα αγοραστούν. Εμείς έχουμε, σας το είχε πει ο Γιάννης Μπαλτογιάννης την προηγούμενη φορά, ότι μία πρόταση είναι να διεκδικηθεί τουλάχιστον, ανεξάρτητα από αυτή, ότι πρέπει να παραμείνει το ποσό το ίδιο και να μην μειωθεί ή ακόμα και να αυξηθεί, θα πρέπει να διεκδικηθεί από το Δήμο με προστάρι το Δήμο. Ας πάρει αυτή την, να το πω έτσι, την πρωτοβουλία ναι. Και η δικιά μας Δημοτική Αρχή εδώ πέρα για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα τρόφιμα τα οποία έχουν σκοπό να πηγαίνουν στα κοινωνικά παντοπολία και γενικά στις δράσεις αλληλεγγύης. Ναι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να κάνω πάλι σήμερα από το μικρόφωνο αυτό καλό, προσκαλώ και προκαλώ τους συνδημότες μας, όχι αυτούς που έχουν μόνο την ανάγκη τη στήριξη από το κοινωνικό παντοπολείο, αλλά από όλους τους δημότες, να έρθουν το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διεκδικήσουν την ανατροπή αυτής της απόφασης. Έχετε κάνει και άλλες φορές τέτοιες προσκλήσεις. Δηλαδή, λέτε στον κόσμο να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θεωρείτε από μια συζήτηση που είχαμε κάνει στο παρελθόν ότι είναι διαφορετικές οι συνεδρίες όταν βρίσκεται μέσα κόσμος και πολίτες από το όταν δεν βρίσκονται. Ναι, είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, θα το πω ως εξής. Εμείς είμαστε, η δική μας παράταξη, δύο ψήφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλη μία ψήφος είναι η κυρία Ψαρά, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Και άλλες μερικές ψήφοι είναι ο κύριος Μαέτος. Η πλειοψηφία και οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που, ό,τι και να πούμε εμείς, από τη στιγμή που εκείνοι είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν κάτι, θα το περάσουν όπως και να έχει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έρχονται οι πολίτες και διεκδικούν πράγματα, τους αντιλαμβάνονται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί φοβούνται για διάφορους λόγους, για τις ψήφους. Έχουν το νου τους, είναι σαν τα γήπεδα. Τα παίζεις με άδειο γήπεδο ή παίζεις με γεμάτο θεατές. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Και μαζεύονται και κάποιες αποφάσεις πραγματικά έχουν ανατραπεί. Μία τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι και αυτή, να έρθει ο κόσμος. Και να πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι, ίσως να είναι πολύ βαρύ αυτό που θα πω, ότι όσο δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος ενάντια σε τέτοιου είδους αποφάσεις, σημαίνει ότι τις αποδέχονται. Καλά, αυτό είναι και γενικότερο. Πρέπει να αποδείξουν οι συνδημότες μας. Που χαρακτηρίζει τον Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να πω ότι αν δεν συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί ο Δήμος, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, σε όλες τις εκφάνσεις της διοίκησης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου, καλό θα είναι να έρθουν εκεί και να το τονίσουν. Ακόμα και με την παρουσία τους. Η συμμετοχή στα κοινά δεν περιορίζεται μόνο σε μία εκλογή ως Δημοτικού Συμβούλου ή ως Δημάρχου ή
σε κάποιο άλλο θεσμό, αλλά ακόμα και με την παρουσία σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ακόμα και σε μια λαϊκή συνέλευση, ακόμα και σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο μπορούν οι πολίτες να ορθώσουν ένα λόγο ή μια παρουσία έστω. Θα πω ότι υπάρχει ένα κακό ιστορικό, μια κακή προϊστορία σε σχέση με τη συμμετοχή των δημοτών στα δημοτικά συμβούλια. Και αυτό φταίει, κατά τη δική μου άποψη, το έχω ξαναπεί, η κατασκευή, να το πάρουμε από εκεί, της αίθουσας των Δημοτικών Συμβουλίων, κατά την οποία, κατά το μέγα έλεος του Λούλη του πρώτου, το Ευαδόν κατά τα 7-8 ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει μόνο ένας περιορισμένος χώρος, δύο σειρές. Ναι, καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Και για εμάς είναι δύσκολο. Αλλά δεν έχουμε κάνει το ρεκόρ, παιδί μου, κάποτε να πάει κόσμος τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο που να μην χωράνε. Έχει γίνει. Δεν είναι μόνο. Η γεωγραφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι στην ουσία είναι για να αποτρέπει τον κόσμο να πάει και όχι για να, για να είναι εκεί. Ναι. Από την άλλη, αφού το θέτεις τώρα, υπάρχει και άλλο πρόβλημα στη γεωγραφία. Δεν θα δεις πολλά δημοτικά συμβούλια στα οποία να υπάρχει πρώτον υπερυψωμένη θέση που θυμίζει δικαστήριο για το Προεδρείο, και επίσης ο Δήμαρχος δεν είναι. Δεν κάθεται στο κέντρο του Προεδρείου. Δεν κάθεται στο κέντρο του Προεδρείου. Κάθεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, αυτό είναι κληρονομιά, χρόνια και χρόνια. Το οποίο βέβαια είναι λάθος. Ναι. Είναι λάθος και καταδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο Δήμαρχος το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος είναι προείσταται του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι. Το κάνανε σαν τον πίνακα του Νταβίντσι στο μυστικό. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο πρόεδρος της Βουλής προείσταται. Βέβαια. Της Βουλής. Κάτι αντίστοιχο. Όχι ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, εδώ ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης βλέπω καταρχήν ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καλοκαιρινές. Θα περιμένουμε ο κύριος Λιανός εδώ να μας κάνει την εισήγηση τι μέλη γενέστε τώρα το καλοκαίρι. Εμείς περιμένουμε, κυρία Λιμπέρτη, από τον Οκτώβρη του 2015 να έρθει ο κύριος Λιανός να προκαλέσει Επιτροπή Διαβούλευσης να δούμε τι έχει πάει καλά και τι έχει πάει στραβά στο κυκλοφοριακό και να το συζητήσουμε όχι μόνο οι παρατάξεις και οι πολίτες και οι δημότες της χώρας και της υπόλοιπης Νάξου. Και δεν είναι κάτι που το περιμένουμε επειδή μας είστε στο μυαλό. Είχε δεσμευτεί ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που είναι και αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ζητήματα, ότι τον Οκτώβριο του 2015 θα γινόταν αυτή η δουλειά. Θα ανοίξει ο φάκελος και ο διάλογος νωρίς. Ανταυτού ερχόμαστε σήμερα 28 Ιουνίου, μεσούσης της τουριστικής περίοδου, να κάνουμε ρυθμίσεις για το κυκλοφοριακό. Ρυθμίσεις οι οποίες δεν απαντούν και δεν ακολουθούν σε καμία περίπτωση τη μελέτη. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι μια μελέτη είναι θέσφατο και τελείωσε αφού έγινε. Καλά, ναι, σίγουρα. Είναι δυναμική η μελέτη, βλέπουμε τι συμβαίνει, αλλά το να αποφασίσετε αυτό από τους αιρετούς μόνο, χωρίς να έχει περάσει από μια επιτροπή διαβούλευσης και πρωτίστως χωρίς να έχει την έγκριση του μελετητή, είναι ένα ζητούμενο. Εγώ βλέπω ότι πειραματίζονται στην πλάτη του κόσμου κάθε χρόνο. Και πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω. Κάθε χρόνο θα έχουμε αυτή τη δουλειά. Μήπως θα πρέπει να πειραματιστούμε και λίγο μέχρι να βρούμε και τη χρυσή λύση, τέλος πάντων. Αυτό νομίζω ότι πειραματιστήκαμε αρχικά στο να βρούμε ποιος θα είναι δήμαρχος στην Άξο και τις Μικρές Κυκλάδες. Και νομίζω ότι φτάνουν οι πειραματισμοί. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, να πω κάτι σχετικά με το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Στις δύο οδούς που καταλήγουν στον Άγιο Γιώργη, μία στην αστυνομία και άλλη κάτω στα Αστέρια, έχουν μπει κολονάκια πάλι δεξιά και αριστερά για να εξυπηρετηθούν τα αυτοκίνητα. Αυτά τα κολονάκια μπήκανε αρχές Ιουνίου. Ναι. Και αποφασίζουμε σήμερα για την πεζοδρόμηση αυτών των δύο πλευρών, των δύο οδών. Η νομιμότητα αυτού του πράγματος ομολογείται μάλλον από τον κύριο Μαυρογιάννη στην ουσία, γιατί εκείνος είναι ο ευθυνονούς αυτού του πράγματος, ότι είναι παράνομος. Ομολογεί ότι είναι παράνομος. Όταν φέρνει να γίνουν πεζοδρόμια σε ένα χώρο στις 28 Ιουνίου, τη στιγμή που αυτά έχουν γίνει ήδη από τις αρχές του Ιουνίου, με ποιο τρόπο, με ποια απόφαση έγιναν αυτά τα πεζοδρόμια? Και δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά ποια είναι η λογική του? Ήταν στη μελέτη αυτό πρώτα απ' όλα? Δεν ξέρω αν ήταν στη μελέτη, αλλά ό,τι χρειαζόταν ένα χώρο για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πεζοί. Προφανώς. Και να μην παρκάρουν δεξιά-αριστερά τα αυτοκίνητα και να γίνεται προφανώς αυτό το κομφούζιο, χρειάζεται. Προφανώς. Απλά εσείς θέτετε το θέμα ότι έπρεπε πρώτα να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να στηθούν τα κολονάκια. Και να δούμε και τι γίνεται και με αυτά τα κολονάκια. Νομίζω ότι έχει αλλάξει το σύμβολο της πόλης και από την πορτάρα θα έχουμε τα κολονάκια. Ναι. Αντί για σύμβολο της πόλης την πορτάρα θα έχουμε τα κολονάκια. Πορτοκαλί, φωσφορίζει. Για εμάς για να.
μας αρέσει ο καλά. Ναι, ο απότερος στόχος και καλά και προοπτική είναι να γίνουν πεζοδρόμια όπου υπάρχουν κολονάκια, όπως είχε γίνει, όπως έγινε και εκεί που ήταν ο ΑΕΔ. Και που ήταν πάλι κολονάκια και έχουν γίνει πεζοδρόμια τώρα. Και να κλείσει η πόλη. Όπως ναι, το ακόμα κύριος... και πεζοδρόμια να γίνουν, μετά θα ξανατοποθετήσουν τα κολονάκια. Ναι, γιατί όπως έχουμε πει, Γιώργο, για να μην πρέπει να υπάρχει και λίγο συνείδηση στους πολίτες. Εντάξει, δεν είναι, μην τα ρίχνουμε τώρα και όλα εκεί που δεν πρέπει να τα ρίχνουμε. Έτσι. Το ότι πάνε όλοι και παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια και βγάζουν ένα σωρό μπιχλιμπίδια και πράγματα πάνω στα πεζοδρόμια, εντάξει. Και μένουν να τιμώνουν. Πρέπει να είσαι με το πιστόλι στον κρόταφο δηλαδή. Έτσι. Εκεί θα καταλήξουμε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ατιμώρητη, Γιώργο, είναι και μια κουβέντα. Βλέπεις, είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Δεν μπορείς τώρα να πας να κυνηγάς τον ένα και τον άλλο να πληρώνει πρόστιμα χιλιάρικα και διχίλιαρα. Δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσεις μπροστά στα μάτια σου γίνονται αυτά τα πράγματα και όνομα του. Εκτός από αυτά έχουμε φαντάζομαι και άλλο θέμα σήμερα. Ναι, έχουμε ένα, άλλο ένα σημαντικό θέμα εδώ, Γιώργο, που ήθελα να το θέσω στο Γιάννη το Βρούτσι σχετικά με τη μίσθωση για το καλά. Καλά λέγεται ο αδερφός μου Γιάννης Βρούτσι, διαφορετικά το παρεξηγιό μου. Τι να κάνουμε τώρα, μπερδευόμαστε κι εμείς λίγο. Στο Βασίλη λοιπόν το Βρούτσι, σχετικά με το θέμα της μίσθωσης γεωτρήσεων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω, μιας και μου δίνετε τη μπάσα. 8 Μαρτίου του 2016, Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε προφήτες, ούτε έχουμε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά ήδη από τις αρχές Μαρτίου είχαμε δει ότι δεν βρέχει. Ναι. Όσο και αν αγαπάει ο Θεός την άξιο της μικρής Κυκλάδος, όπως λέει ο Δήμαρχος, δεν βρέχει. Και φέτος δεν έβρεξε. Και φαίνονταν από την αρχή. 8 Μαρτίου είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώην Μερσίας Διάταξης βάζουμε το θέμα της έλλειψης νερού και τις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος για αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μετά το θέμα της υγείας, θεωρώ, στο νησί μας. Ναι. Έχουν περάσει 3,5 μήνες. Τους 3,5 μήνες αυτούς, από ό,τι φαίνεται. Γιατί ενημέρωση δεν έχουμε. Η πρώτη δράση η οποία έχουν σκοπό να κάνουν είναι η μίσθωση γεωτρήσεων. Αν δεχθούμε ότι στο πικ της σεζόν, αγαπητοί κύριοι, η κατανάλωση του νερού για την πεδιάδα, να πούμε, δεν λέμε για τα πάνω χωριά, είναι γύρω στις 12.000 κυβικά την ημέρα. Ναι. Πάμε για καλοκαίρι. Για καλοκαίρι. Ναι, ναι. Πάμε για περίπου 700.000 με 1 εκατομμύριο κυβικά οι ανάγκες μας. Ξέρουμε, και αυτό δεν χρειάζεται πάλι να είμαστε ούτε ιδιαίτεροι γνώσεις κτλ., ότι άντε μέχρι τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου να μας φτάσει το νερό που ήδη έχουμε. Ναι. Μετά θα πρέπει να πάμε σε άλλου είδους δράσεις. Αν πάμε στις μισθώσεις των γεωτρήσεων που λένε, έχουμε πρώτον τον τρόπο με τον οποίο πάνε να το περάσουν, ο οποίος θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι σύνομος. Και καλά, είναι νερό, να βρεθεί η λύση. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι από τους οποίους θα πάρουν το νερό, πολύ φοβόμαστε ότι θα βρουν τον πελά τους. Για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι για το ρεύμα, ο άλλος είναι γιατί δεν έχουν άδεια για να πουλάνε νερό, αλλά για να κάνουν χρήση του δικού τους νερού στη δική τους εγκατάσταση, αγροτική εγκατάσταση. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος το οποίο αφορά τους αγρότες οι οποίοι θα πουλάνε το νερό. Και θα πρέπει να προστατευτούν, θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ καλά πριν την κάνουν αυτή την ενέργεια. Το δεύτερο όμως πιο σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι γεωτρήσεις είναι, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υφαλμυρισμένος, είναι, να σας πω και κάτι άλλο, γεμάτος λιπάσματα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε το κατά κάθε δηλαδή. Για σκεφτείτε λιγάκι, όταν τραβάμε νερό επί δεκαετίες που έχουμε φτάσει, φανταστείτε τώρα να έρθει και ο Δήμος να τραβάει νερό για να καλύψει τις ανάγκες του τουρισμού. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Δήμος? Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και εκεί. Το τρίτο λοιπόν θέμα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το περιβαλλοντικό, ναι, με το οικολογικό θέμα, είναι το οικονομικό. Αν αυτή τη στιγμή αρχίσουν και τραβάνε νερό μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, γιατί αν το σκεφτούμε, πότε θα βρέξει? Στην Άξο δεν κάνει κατακλυσμού Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Το Νοέμβρη αρχίζει να βρέχει, αν βρέχει. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα και με τα υδατικά τους αποθέματα και οι αγρότες. Οι οποίοι θα πρέπει να αναγκαστούν να ποτίζουν και θα έχει μειωθεί πάρα πολύ το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή στις γεωτρήσεις τους. Ναι. Ποιες είναι οι λύσεις? Το πρώτο που δεν έχει γίνει και το έχουμε τονίσει ήδη από τις αρχές του Μάρτη, σας ξαναλέω, είναι η ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ναι, μεν έχει στο μυαλό του ότι δεν έχει βρέξει, αλλά απ' την άλλη τη στιγμή που θα χρειαστεί να ρίξει το νερό, θα το ψιλοξεχάσει.
Ναι, ναι. Ανθρώπινο είναι. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Δεύτερον, για μας θα έπρεπε ο Δήμος ή τουλάχιστον μέρος του Δήμου, και ειδικά σε ό,τι αφορά τη Δυτική Νάξο και ειδικά εδώ την περιοχή της χώρας και του Λιβαδιού, να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν δεν έχεις νερό. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για το τι κάνουν άλλα νησιά, αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα ότι η Μύκονος πέρυσι έθεσε αυτήν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μισθώθηκαν δύο αφαλατώσεις, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο νησί και καλύφθηκαν τα προβλήματα. Το θετικό με τις αφαλατώσεις, το άλλο είναι ότι ξέρεις τι νερό θα πιεις. Ναι. Ξέρεις ότι το νερό θα είναι από τη θάλασσα, και επεξεργασμένο και αναλυμένο. Ναι. Ξέρεις τι είναι. Είναι μια πολύ ακριβή λύση, αλλά θα σας πω και το άλλο. Δεν την πληρώνει ο Δήμος. Πέρυσι στη Μύκονο πληρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Ναι. Από το κράτος. Από το κράτος πληρώνεται. Είναι μια πανάκριβη λύση, αλλά είναι νερό. Και όχι το κατακάθι των γεωτρήσεων που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω για την άποψη ότι είναι νερό. Οφείλεις να πληρώσεις για το νερό. Δεν μπορείς να αφήσεις ένα νησί και μάλιστα την τουριστική του περίοδο χωρίς νερό. Και εγώ απορώ όλο αυτό το διάστημα που μας διαβεβαίωναν ότι ο κύριος Πολυκρέτης θα αφήσει τους συμπολίτες μας χωρίς νερό. Ναι, και ο Δήμαρχος το είπε εδώ. Ο κύριος Δήμαρχος ότι θα έχουμε νερό. Τι κάνουν όλο αυτό το διάστημα, τι κάνουν 3,5 μήνες. Αυτή είναι η λύση που προτείνουν. Για να δούμε τι θα μας πούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η λύση που προτείνουν. Νομίζω. Εγώ, συγγνώμη Γιώργο, αλλά θεωρώ ότι πάμε σε μια εγκληματική λύση. Και δεν πρέπει να ψηφιστεί. Και είναι και ένα ζήτημα γι' αυτό για το οποίο θα καλέσω τον κόσμο να έρθει. Μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους το θέμα του νερού. Και της ποσότητας και της ποιότητας και της οικολογικής καταστροφής η οποία θα επέλθει, αλλά και της οικονομικής καταστροφής η οποία ενδεχομένως να επέλθει στους αγρότες όταν πάνε και ρουφήξουν όλο το νερό από τον τροφορορίζοντα του Λιβαδιού. Ναι. Ένα θέμα που σίγουρα δεν θα λείψει από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι ακυρωτικές αποφάσεις της περιφέρειας, 5 συγκεκριμένα, για διάφορες μελέτες. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε προϋπολογισμός, δεν μπορούσαν να περάσουν. Θα φανώ στο τέλος πραγματικά ότι νομίζω ότι είμαι προφήτης και ότι. δεν είναι. Είναι πράγματα που αφορούν τη λογική. Όταν βγάλαμε το δελτίο τύπου που λέγαμε ότι ο Δήμος είναι προσωρινός κλειστός, ήταν προσωρινός κλειστός. Και όλα τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος βγαίνουν σήμερα. Ακυρώνονται αποφάσεις. Και ακυρώθηκε μεταξύ αυτών μια απόφαση η οποία αφορά τους ναυαγοσώστες. Πολύς λόγος έχει γίνει για την περίπτωση των ναυαγοσωστών. Και πολύ με κομποριμοσύνη έλεγε κάποιος εκ του Δήμου, δεν θυμάμαι, σε κάποιο δελτίο τύπου, ότι να στις άλλα νησιά που η ναυαγοσωστική κάλυψη γίνεται με ιδία μέσα του Δήμου, τρώνε πρόστιμα γιατί καθυστερούν. Τώρα τι θα γίνει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είτε θα πρέπει να επαναληφθεί ο διαγωνισμός και θα πάμε για ναυαγοσωστική κάλυψη από Σεπτέμβρη, γιατί θέλει μια διαδικασία, είτε θα πάμε όπως πέρυσι σε ένα μήνα απευθείας αναθέσεις στον ναυαγοσώστη πάλι, στην ναυαγοσωστική εταιρεία πάλι με 0% έκπτωση. Έκπτωση, ναι. Να μην μπούμε και όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε να έρχονται. Και ξέρετε κάτι, οι καθυστερήσεις αυτές ακριβώς λένε αυτό, μάλλον αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε πριν από μερικούς μήνες, θα το θυμάστε, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος βρίσκεται σε απόλυτη αδράνεια. Εργολαβίες καθαριότητας. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, ψηφίστηκαν 31 Μαΐου εξαιτίας της έλλειψης του προϋπολογισμού. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχουμε χημικό στο Δήμο από τον Σεπτέμβριο του 2015. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχεις χημικό. Τι αφορά ο χημικός? Αφορά τα νερά, αφορά το βιολογικό, αφορά πάρα πολλά πράγματα και πολλά σημαντικά για την υγεία. Δημόσιας υγείας. Γιατί δεν έχουμε από τότε? Απευθείας ρώτησα υπάλληλο στο Δήμο. Γιατί δεν είχαμε προϋπολογισμό? Δεν μπορούσαμε να τον προσλάβουμε. Και ακόμα βέβαια δεν έχουμε προσλάβει. Δεν έχουμε προϋπολογισμό εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Είναι μια κατάσταση την οποία θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι. Το Α και το Ω ο προϋπολογισμός και πραγματικά δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Είναι το και με και την καθαριότητα των παραλίων και με τους δρόμους και με την καθαριότητα γενικότερα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και θα σκάσουν και άλλες αποφάσεις που θα ακυρωθούν. Βέβαια, αφού δεν υπήρχε προϋπολογισμός, όλες οι αποφάσεις θα ακυρωθούν. Τι θα κάνουν? Καλεσμένος εδώ στο στούντιο μαζί μας ο επικεφαλής των πολιτών για τα νησιά μας και όχι προφήτης, απλώς ακολουθώντας την λογική
αλληλουχία, ο Βασίλης Οβρούτης, με τον οποίο συζητάμε θέματα που αναμενόταν ότι θα τα συζητήσουμε και θα συζητηθούν και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, λέγαμε για τις γεωτρήσεις, για το νερό. Μας λέγατε ότι. Α, για τις ακυρώσεις των αποφάσεων λέγαμε και ότι είναι θέμα προϋπολογισμού και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ακυρωτικές αποφάσεις από την αποκεντρωμένη και είναι λογικό γιατί. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε προϋπολογισμός. Πώς... Και θα μείνουν δηλαδή βιοκά χωρίς συντήρηση για παραπάνω χρόνο. Θα μείνουμε κατά μεσής του καλοκαιριού με πρόβλημα στους ναυαγοσώστες που τόσο μας ταλαιπώρησαν. Παρεμπιπτόντως, επειδή έπιασα συζήτηση με έναν ναυαγοσώστη εκεί στο Ναι, για πες μας, τι σου είπε. 800 ευρώ μηνιαίος μισθός. Α, ναι, μα μου το ξανά είπες. Συν την διαμονή και η μη διατροφή. Και την ασφάλισή του. Κοιτάξτε. Τώρα το θέμα των ναυαγοσωστών, συγγνώμη πριν μιλήσετε κύριε Βρούτσι, και προχθές ακόμη, πριν 2-3 μέρες είδα ο Δήμος Πάρου και έβγαλε καινούργια προκήρυξη διαγωνισμό για να πρόσληψη ναυαγοσωστών. Και να φανταστείτε ότι είμαστε τέλος Ιουνίου, έτσι. Γενικά δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμος Πάρου. Όχι, επειδή συζητήθηκε το θέμα και για το Δήμο Πάρου, γι' αυτό το λέω. Όχι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, και εμείς από εδώ πέφτουμε, όχι στη λούμπα να το πω έτσι, όχι στην παγίδα να συζητάμε για ό,τι κάνουν οι άλλοι δήμοι. Απλά είναι, ξέρεις, είναι... Γίνονται κάποιες συγκρίσεις. Ναι, γίνονται συγκρίσεις. Είναι αναπόφευκτο να το κάνεις αυτό, γιατί βλέπεις ότι είναι δήμοι με αντίστοιχες δυνατότητες, με αντίστοιχα προβλήματα, με αντίστοιχα... Άρα για εμάς θα μας φέρουν παράδειγμα σαν δήμο σε άλλους δήμους. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ, γιατί σας ξαναλέω ότι, είμαστε, ότι ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοπόρος στην έλλειψη λογικής, πρωτοπόρος στην έλλειψη φαντασίας και είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς, δυστυχώς. Να επανέλθω λίγο, για να, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέλετε και εσείς να κλείσετε την εκπομπή, ναι, ναι. Για το θέμα του νερού. Δεν είναι μόνο αυτή η Δημοτική Αρχή. Αυτή η Δημοτική Αρχή απλά συνεχίζει το κακό της έλλειψης οργάνωσης στο ζήτημα της αντιμετώπισης του νερού, τόσο όσον αφορά την ποιότητα, όσον αφορά κυρίως και την ποσότητα του νερού και την επάρκεια. Ναι, πιστεύω ότι επειδή η Νάξος κατά γενική ομολογία έχει πολύ νερό σε γενικές γραμμές, γι' αυτό δεν, ίσως δεν έχουν ενδιαφερθεί να κάνουν κάτι και να έχουν προβλέψει μια περίοδο ανομβρίας όπως ήταν η φετινή. Κυρία Λιμπέρτη, έχουμε πολύ νερό σε σχέση με το Κουφονήσι. Δεν έχουμε πολύ νερό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι πάνω στο νησί. Έχουμε πολύ νερό σε σχέση με το Κουφονήσι, σε σχέση με τη Σύρο που είναι ξερά και άνυρα νησιά. Δεν είμαστε οι Σέρες ή δεν είμαστε οι Δράμα. Καλά, εντάξει, δεν είμαστε και οι Δράμα, αλλά για νησί. Αλλά για νησί έχει αρκετό νερό. Ναι, αλλά δεν επαρκεί το νερό, βλέπετε. Γιατί. Και αυτό το θέμα με το φράγμα του Τσικαλαριού. Βλέπετε ότι λόγω και του τουρισμού, ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται και οι ανάγκες αυξάνονται πάρα πολύ. Ναι. Και για να το κλείσω λιγάκι αυτό, για να μην σας τρώω και το χρόνο, εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στο πρόγραμμά μας για το τι θα σκοπεύαμε να κάνουμε. Mm-hmm. Το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή είναι η οργάνωση μιας επιχείρησης ίδρευσης όπως αυτές που έχουν πολλοί δήμοι. Οργανωμένης, με επιστημονικό προσωπικό που να ασχολείται μόνο με αυτό. Ή να σας πω για κάτι άλλο. Ο Δήμαρχος έχει για την επικουρία του σύμβουλο για διάφορα προγράμματα. Σύμβουλο, άλλο τεχνικό για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου, για επικοινωνιακούς λόγους. Μια άλλη σύμβουλο, δεν ξέρω κι εγώ κάτι σύμβουλο. Σύμβουλο για το νερό δεν έχει. Ναι. Σύμβουλο για το νερό δεν έχει. Δεν το θεωρούν. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για το νερό και για την επάρκεια του νερού. Έφερα ένα παράδειγμα πριν μιλώντας με ένα φίλο εδώ, ότι ο βιολογικός καθαρισμός, αυτός καθ' αυτός, με μία επέμβαση, με μία αναβάθμιση, η οποία θα κοστίσει. Αλλά λίμωνο, είναι νερό, θα πρέπει να κοστίσει η επάρκεια στο νερό μας. Με μία αναβάθμιση θα μπορεί να παράγει σταθερά πολύ μεγάλες ποσότητες πεντακάθαρου νερού, το οποίο μπορεί να πηγαίνει για αρδευτικούς κυρίως λόγους στο λιβάδι. Ναι. Και να αλλάξει και τη σύσταση πλέον του νερού, να αναβαθμίσει τη σύσταση του νερού στο λιβάδι. Το οποίο έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και το γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει. Το έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει συζητηθεί ποτέ. Δεν έχουν προσπαθήσει ποτέ καν να δούνε πώς μπορεί να γίνει μια μελέτη να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα από αυτά που κατά καιρούς βγαίνουν. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε κάτι, θέλει ψάξιμο το πράγμα. Ο Δήμος έχει ανάγκες, έχει και δυνατότητες όμως. Θέλει ψάξιμο. Θέλει φαντασία λίγη. Κυρίως λογική. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Γιώργο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, αυτό ήθελα να πω. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το Δημοτικό Συμβούλιο. Μακάρι να είναι και η συμμετοχή σε αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε και θα πούμε τα νέα αύριο. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.